Ήρθε η ώρα και η στιγμή για να σας πω γι' αυτό το χωρισμό πως φτάσαμε ως εδώ. Φίλε μου, έχω κάνει λάθη στη ζωή, μα όταν αγαπάς μπορείς και συγχωρείς. Αυτοί που φταίνε ψέματα λένε, δεν αγαπήσανε ποτέ και μόνοι κλαίνε. Αυτοί που φταίνε ψέματα λένε, ποτέ δεν πόνεσαν στα αλήθεια τι να λέμε. Ποτέ δεν πόνεσαν στα αλήθεια τι να λέμε. Κι απόψε πάλι μέσα στο μυαλό, κι ας μην είναι εδώ, εγώ την αγαπώ. Δεν την ξεπέρασα κι ας μου κάνε κακό, αν δεν γυρίσει φίλε, εγώ θα τρελαθώ. Και μόνοι κλαίνε. Αυτοί που φταίνε ψέματα λένε, ποτέ δεν πόνεσαν στα αλήθεια τι να λέμε. Ποτέ δεν πόνεσαν στα αλήθεια τι να λέμε. Έχει λίγο χρώμα, Αγγελοπουλίκο. Να σας πω ότι το έλεγα. Έπαθα πλάκα με το τραγούδι. Και δεν το λέω επειδή είσαι καλεσμένος. Θα σου πω το εξής. Έχει έναν ιδιαίτερο ήχο, ναι, που μου αρέσει πάρα πολύ. Μου θυμίζει άλλα τραγούδια. Μου θυμίζει άλλες εποχές. Εσύ το θεώρησες, το λες μπαλάντα και μπορεί έτσι να είναι. Για μένα με πήγε σε ήχους Σμύρνη, σε παλιά ρεμπέτικο. Ναι, επειδή είναι τα κρουστά μέσα και τα ρούχα. Σε αυτούς τους εκεί το ταξίδευσα στυλ. Εγώ. Δηλαδή ναι, πήγες, ναι, με πήγες σε μια άλλη εποχή όπου άκουγα, ας πούμε, στην αγορά του Αλ Χαλίλ που έλεγε. Και ναι, ναι, ναι. Σε μια τέτοια φάση είναι αυτό. Είναι ίσως, επίτρεψέ μου να το πω, ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχεις πει ποτέ. Το συγκεκριμένο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ετοιμάζονται άλλα δύο. Από τους ίδιους συνθέτες και στιγμούς, από τον ίδιο συνθέτη και στιγμούς, ναι, 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 σε αυτό το στυλ. Το τραγούδι αυτό το έχει γράψει ο Γιώργος, ο Σκρούτζ, το καλλιτεχνικό του είναι Σκρούτζ. Και ο στιχουργός είναι ο Βαγγέλης ο Καρτζής, ένας φίλος μου τραγουδιστής από την Κρήτη, ο οποίος με έκανε θεό, πώς να σου το πω, σε εισαγωγικά. Θέλω να μου πεις δύο τραγούδια δικά μου. Θέλω να πεις δύο τραγούδια δικά μου. Εντάξει, νομίζω ότι έκανες πολύ σωστή. Και πραγματικά μου αρέσαν πάρα πολύ τα τραγούδια. Μου αρέσει το ύφος, το είδος αυτών των τραγουδιών. Δεν είμαι ο τραγουδιστής ο οποίος μπορώ να τραγουδήσω
το σημερινό pop λαϊκό αυτό που υπάρχει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εκφράσω. Για ποιο λόγο να μπει σε ένα τρυπάκι τέτοιο που δεν είναι δικό σου. Αλλά νομίζω ότι αυτό το είδος. Αλήθεια σου το λέω, μου άρεσε πολύ. Και ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο την πρώτη φορά που ακούς ένα τραγούδι να σου αρέσει αμέσως. Πρέπει το αυτί σου λίγο να συνηθίσεις. Εύχομαι να αρέσει και σε πολύ κόσμο. Και εγώ το ίδιο. Κυκλοφορεί ήδη στο YouTube και στη σελίδα μου στο Facebook. Όποιος θέλει μπορεί να τα ακούσει. Το έχει βάλει ήδη ο Αραγιάννης να χαλεί. Ναι. Άστο Αραγιάννη, παίρνω εγώ το Στάθη. Θα σηκωθώ. Μην τρομάξεις, αγάπη. Θα σηκωθώ σιγά-σιγά.